Καλησπέρα σας αγαπητοί μου. Συνεπείς το ραντεβού μας για την εβδομαδιαία ανασκόπηση των γεγονότων Σεραφίνα και Επικέρμη. Σήμερα θα έχουμε και κάποια γεγονότα του όμορου Δήμου, του Δήμου Μαραθώνα. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με μια άσχημη, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, μόλις 44 ετών, πατέρας 5 παιδιών. Από τα 5 παιδιά τα 4 είναι πολύ μικρά. Και μάλιστα το τελευταίο του παιδάκι είναι ούτε 3 ετών. Είναι ο Γιώργος Σφακάκης, ο φίλος μου, που έμενε στο Νέο Βουτζά. Αφήνει λοιπόν ορφανά 5 παιδιά. Πνίγηκε ενώ είχε πάει για κατάδυση στο εξωγικό του, τα πέθανα. Αύριο είναι η κηδεία στις 3 ώρα στην κίνηση της Θεοτόκου στο Μάτι. Τώρα με τα μέτρα δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πάνε εκεί ακριβώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, προχωράμε στα θέματα της εβδομάδος. Να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το Δήμο Μαραθώνα. Ήταν 27 οι σύλλογοι οι οποίοι είχαν υπογράψει μια επιστολή διαμαρτυρίας γιατί δεν θέλουν το χιτά του γραμματικού στην περιοχή τους. Μάλιστα, νομίζω, Ευγένεια, υπογράψατε. Ναι, και εμείς, σαν Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ραφίνας Επικερμίου, συνυπογράψαμε το συγκεκριμένο κείμενο και συμπαραστεκόμαστε και εμείς σε αυτή την κίνηση ενάντια στο να γίνει ο χιτά στο γραμματικό. Οι 27 σύλλογοι λοιπόν γίνανε 43. Οι περισσότεροι είναι από την περιοχή, είναι δηλαδή από τις περιοχές από το Νέο Βουτζά που ξεκινάμε δηλαδή εδώ στα σύνορα, τα όρια Ραφίνας και Μπαραθώνα και φτάνουν μέχρι και το Βαρνάβα. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, μια πολύ απλωμένη περιοχή και μάλιστα στην αρχή της επιστολής της η Ένωση, όλοι αυτοί ενωμένοι και οι 43 σύλλογοι γράφουν γιατί το έργο αυτό είναι της περιφέρειας, ότι την Ανατολική Αττική εν τάφο επιχειρεί να θέσει η περιφέρεια Αττικής και μάλιστα εν μέσω πανδημίας και lockdown. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, αισθάνονται τρομερή θλίψη, θυμό και απογοήτευση. Γιατί λειτουργούσε δοκιμαστικά ο ΧΙΤΑ, ήταν για 6 μήνες. Τώρα θέλουν να το παρατείνουν για άλλους 6 μήνες. Δηλαδή να είναι μέσα στον Ιούνιο του 2021, Γιάννη. Και μάλιστα ανακοινώνουν ότι το Σεπτέμβριο ξεκινάει η ανέγερση 2 εργοστασίων. Και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και 2 αποβλήτων. Η οποία θα επεξεργάσει το 80.000 τόνους. Απόβλητα το χρόνο. Το θέμα είναι ότι η λειτουργία Κατερίνα του ΧΙΤΑ πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο το γραμματικό, είναι και όμορη δήμη, γιατί αφορά όλους για το θέμα ότι θα αλλάξει τα πάντα γύρω τον αέρα που αναπνέουμε, γύρω μας τον αέρα που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Δυστυχώς είναι κοντά στη θάλασσα που κολυμπάμε όλοι το καλοκαίρι και οι επισκέπτες που έρχονται ακόμα από την Αθήνα. Το νερό που πίνουμε είναι δίπλα από ό,τι ξέρουμε στη λίμνη του Μαραθώνα. Υπάρχει και μια περιοχή Natura. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ακόμα και η Natura εκεί πέρα. Και καθώς και τα στρέμματα που γίνεται η καλλιέργεια των τροφίμων που φεύγουν από το Μαραθώνα προς τις Λαϊκές και φτάνει στον καταναλωτή και στο πιάτο μας. Για να δούμε τι θα γίνει αυτή την. Πάντως βλέπω, πρώτη φορά βλέπω τέτοια κινητοποίηση στην περιοχή και πλέον 43 σύλλογοι υφηγέννη και βλέπεις ότι και θα προσθεθούν και άλλοι σίγουρα. Εννοείται. Πώς προσθεθήκατε εσείς. Ναι. Και είναι και σε 2,5 χιλιόμετρα από σεισμογυρνάει ρήγμα. Δηλαδή σε ένα σεισμό όλα αυτά θα περάσουν στο υπέδαφος, θα περάσουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα είναι στο γύρο της περιφέρειας βέβαια. Θα περάσουμε σε μια άλλη είδηση που εδώ θα μιλήσουμε για τον παιδικό σταθμό, αυτό το έργο πνοής που θα γίνει στο Επικέρμη. Εδώ η περιφέρεια έχει θετικό ρόλο, ενώ πριν είχε αρνητικό. Γιατί τα περισσότερα χρήματα, ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 1.707.000. Από αυτά τα χρήματα θα βάλει 1.565.000 η περιφέρεια. Θα γίνει σε ένα οικόπεδο που είναι στην οδό Ολυμπιονικών, στο Επικέρμη. Θα φιλοξενεί περίπου 77 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, νήπια. Και θα είναι νέο κτίριο, ισόγειο και πρώτος όροφος. Θα είναι δηλαδή με μεγάλη εγκατάσταση. Από εκεί και πέρα, αν στοιχήσει πάνω από 1.565 που θα δώσει η περιφέρεια, θα τα βάλει από ίδιους πόρους στο Δήμο Ραφίνας Επικερμίου. Και σε ανάρτηση που είχε κάνει και στο προσωπικό του προφίλ ο Δήμαρχος Ραφίνας Επικερμίου, ο κύριος Ευάγγελος Μπουρνού. Που είδατε στην οθόνη σας. Ο πρώτος ανάδοχος που έχει μειοδοτήσει κατά 50,71% θα είναι ο κύριος Κυριακάκης και ΣΥΑ ΕΕ. Μάλιστα.
Για να δούμε, τι βλέπεις, Ιφηγένεια θα είναι ένα έργο... Εμείς ανάσα για την περιοχή όπως εννοείται, διότι πολλά παιδιά δεν βρίσκουν θέση για να μπουν στους παιδικούς σταθμούς, οπότε θα βοηθήσει πολύ την περιοχή πραγματικά. Να δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει, δεν ξέρω. Αναμένουμε. Λοιπόν, δεν φεύγουμε από το Πικέρμι, εξακολουθούμε και μένουμε στο Πικέρμι για το επόμενο θέμα μας. Μας έστειλε μια επιστολή ο Σύλλογος Οκεανής, είναι η μόνιμη κάτοικη Ιδιώνης, όπου έχω την τύχη κατοικώ και εγώ, επιμένω στην περιοχή εκεί. Κάτι έχει γίνει με κάποιες επιχωματώσεις, όπως θα δείτε και σε κάποιες φωτογραφίες που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Εκεί λοιπόν πήγαν κάποια μηχανήματα του Δήμου, ιδιώτη δηλαδή εργολάβου είναι, αλλά μάλλον συνεργάζεται με το Δήμο, δεν ξέρουμε κι εμείς τι έχει γίνει ακριβώς. Ξέρετε, το κλειστό του Διόνυση είναι εκεί που είναι το γήπεδο του μπάσκετ, αλλά έχουν γίνει και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις γύρω-γύρω. Υποστηρίζουν λοιπόν οι κάτοικοι της Διόνυσης ότι ρίξανε στο ρέμα, ρίξανε κάποιες... Αυτά είναι τα φίλοι μου των ζωντανών, τα... Δεν πειράζει. Λοιπόν, ρίξανε κάποια χώματα εκεί πέρα στο ρέμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, περιμένουμε την εξέλιξη, περιμένουμε και την απάντηση του Δήμου. Μάλιστα ρωτάει ο Σύλλογος ποιος έδωσε την άδεια. Ναι, ο Σύλλογος Οκεανής περιμένει κάποιες απαντήσεις με το ποιος έχει δώσει την άδεια και αν έχουν γίνει όλα κάτω από σωστές και νόμιμες διαδικασίες. Εμείς θα μιλήσουμε με το Σύλλογο, θα μιλήσω και με τον κύριο Τσογκανή που είναι έτσι. Και με όλους γιατί είναι συμπολίτες μας και μένουν όπως σας είπα στην περιοχή και θα δούμε. Θα δούμε πώς θα γίνει, θα δούμε τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει και κάποια έργα θέλουν να κάνουν, ποιος ξέρει. Τα ίδια είχαν γίνει τότε που είχε χτιστεί και αυτό το... Το γήπεδο. Όχι το γήπεδο, έχει ένα σαν κηλικείο. Α, το κηλικείο, ναι. Τα ίδια πάλι είχαν γίνει θέματα τότε. Οκ. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας έκανε προσφορά χορηγία, 4 λάπτοπ. Στο δημοτικό σχολείο, Πικερμίου, ναι. Νομίζω ο σύλλογος. Ναι, ναι, πάλι ο κύριος Μαυρομάτης. Ο κύριος Μαυρομάτης είναι πολύ ο πρόεδρος. Είναι πολύ δραστήριος, είναι και φρέσκος τώρα. Ναι. Και ασχολείται πολύ. Πάντα στη συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου προχωρήσανε και ζητήσανε από τα λάπτοπ και έτσι ο οργανισμός με την καλή κίνηση αυτή τα προσέφερε για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Και γιατί υπάρχουν ανάγκες τώρα εννοείται, στην εκπαίδευση. Εννοείται και για τους διαδραστικούς πίνακες. Μάλλον πάμε να κάνουμε και κάποια αναθέρμανση πιστεύω ανάμεσα Δήμου και Οργανισμού Λιμένος που είχε έρθει και ρήξη με το λόγω λιμάνι. Τώρα με το λιμάνι. Ναι, ναι. Που ακόμα δεν είναι και αυτό δεν έχει διευθετηθεί. Δεν έχει διευθετηθεί, αλλά ίσως είναι ένα καλό ιονό ότι αναθερμαίνουν οι σχέσεις και θα έχουμε κάτι θετικό. Γιατί πραγματικά Δήμος και λιμάνι είναι ένα. Κανονικά δεν πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι δυσάρεστα αυτά τα φαινόμενα. Μακάρι δηλαδή να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Πάντως είναι καλά πράγματα αυτά. Γιατί ξέρετε, δεν έχουν και όλοι οι καθηγητές την οικονομική ευχέρεια. Το έτσι που μειωθεί και η μισθή τους τώρα να μπορούν να αγοράζουν τόσο ακριβά πράγματα. Και τα παιδιά τώρα και τα παιδιά πήραν λάπτοπ. Από το Δήμο, τα παιδιά που δεν μπορούν να τα αγοράσουν, δεν μπορούν να πάρουν όλα τα παιδιά όπως καταλαβαίνετε. Και περιμένουμε και κάποιο βάουτσερ τώρα που θα επιδοτηθούν κάποιοι με κάποια κριτήρια. Θα το πούμε κάποια στιγμή όταν θα βγει. Που πιστεύω θα είναι μια ανάσα γιατί 200 ευρώ μπορεί να μην είναι ένα λάπτο. Τέτοια συμπληρώνεις και παίρνεις κάτι καλό να μπορέσει να δουλέψει κάποιο παιδί. Γιατί... Εμείς γενικά αγαπητοί μου, ό,τι μαθαίνουμε και όταν θα είσαστε πρώτοι. Γιατί πολλά παιδιά είναι και με το τηλέφωνο, Κατερίνα. Δηλαδή, ναι, βλέπεις παιδιά τώρα να προσπαθούν μέσω του τηλέφωνου να κάνουν την εκπαίδευσή τους. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε και πότε ανοίξαν τα δημοτικά αυτές. Ναι, ανοίξαν τα δημοτικά. Θα πούμε τώρα. Ξέρεις και οι επιδημιολόγοι πάνε ψάχνοντας, δηλαδή με τα δείγματα. Κάθε μέρα και κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Ούτε αυτοί ξέρουν τι θα γίνει. Μπορεί να ξανακλείσουν τα δημοτικά. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Και φυσικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει για τις άλλες βαθμίδες. Προφανώς θα δοθεί η προτεραιότητα στην τρίτη ηλικία. Ναι. Και τώρα γυμνάσιο θα και πρώτη. Και... Ναι, ναι, αυτό ελπίζω θα το κάνουν. Και τώρα γυμνάσιο και δύο πρώτες τάξεις του ηλικίου, ένα αναμονή. Σε ένα γιο που πηγαίνει σε ποια είναι πρώτη ηλικία. Αν πρώτη ηλικία είναι ακόμα. Οπότε ακόμη είμαστε στην τηλεκπαίδευση. Πώς το βλέπεις δηλαδή, τι λέει ο γιο σου για αυτή την. Τι να πει, η διαδικασία είναι περίεργη. Τώρα αύριο επί τη ευκαιρία δίνουν ιστορία. Ας πούμε μέσω διαδικτύου. Πώς θα πάρουν τα θέματα. Α, δίνουν και διαγωνίσματα. Ναι, βέβαια, τετραμηνιαία, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Το... Και στο γυμνάσιο έχουν δώσει πολλά παιδιά.
Πώς γίνεται, τους βάζει τα θέματα στο e-class ο καθηγητής, καλούνται εκείνοι να απαντήσουν και μετά να το υποβάλουν στον καθηγητή, να το στείλουν ή με φωτογραφία ή μέσω του e-class. Έχουν κωδικούς που μπορούν τα παιδιά να το κάνουν και μετά τα παίρνει και τα διορθώνει. Τώρα, αν θα είναι μόνο τα παιδιά, αν θα έχουν κάποιο βοηθό, πώς εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά ξέρει τώρα. Ότι απαντούν μόνο του είναι άλλο θέμα. Αλλά τι να είναι, αφού του υποχρεώνει το Υπουργείο, πρέπει να πάρουν κάποιο βαθμό τετραμηνιαίο. Δεν ξέρω, είναι καινούργια, καινούργια συστήματα, Κατερίνα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα. Στη Μαρία την Αποστολάκη. Η Μαρία Αποστολάκη είναι βιολόγος. Είναι συμπολίτησά μας, μένει στην Καλλιτεχνούπολη της Ραφίνας. Είναι βιολόγος στο κέντρο υγείας. Σε απόσπαση που πέρα από το γεννηματά που εργαζόταν χρόνια. Είναι μια πολύ επιτυχημένη βιολόγος. Είναι και δημοτική σύμβουλος. Με την παράταξη του κ. Φαφούτη. Λοιπόν, είναι ο πρώτος άνθρωπος της Ραφίνας της πόλης μας που εμβολιάστηκε προχτές. Έτσι, και πρώτη γυναίκα. Και γυναίκα, ναι. Ήταν η πρώτη λοιπόν, λόγω του επειδή είναι υγειονομικός. Και μάλιστα έβγαλε έτσι μια χιουμοριστική ανάρτηση, Γιάννη. Ναι. Τι έλεγε, θυμάσαι. Έλεγε ότι δεν έχει βγάλει ουρά, δεν έχει βγάλει τρίτο πόδι. Πόδια, χέρια. Ναι, ναι, έχει. Το έλεγε έτσι μετά σοβαρό και αστείο για τους αρνητές. Γιατί. Ακούγονται. Α, ότι δεν μπορεί να την βρει και ο Bill Gates, έλεγε νομίζω. Ναι, ναι. Κάτι λέγανε ότι έχουν και τσιπάκια για τα εμβόλια, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά μέχρι ότι κάθεσαι στην άκρη στα 10 λεπτά για να γίνει το καινούριο λογισμικό εγκατάσταση. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Είναι αστεία μεταξύ σοβαρό και αστείο, πραγματικά δηλαδή. Ανέβασε τη φωτογραφία αυτή που βλέπετε για του λόγου του ασφαλές. Α, και ότι δεν προχωράει για να πάει στο ταβάνι, έγραψε. Μάλιστα. Το δώρο θεωρεί λοιπόν το εμβόλιο, κυρία Αποστολάκη, σαν το δώρο του Αγίου Βασίλη, Ιφηγένεια. Ναι, ναι, βέβαια. Για να δούμε πού θα έρθει και η δική μας σειρά. Εσείς θα εμβολιαστείτε, παιδιά, τι λέτε. Δεν περιμένετε ακόμα. Περιμένουμε να δούμε. Κοίτα, ύστερα από τη συνέντευξη που είναι και το επόμενο θέμα που είχε δώσει ο κύριος Γεράσιμος Βουδούρης, μας έλυσε πολλά ερωτηματικά. Το ευτύχημα είναι ότι ζούμε σε μια μικρή κοινωνία που έχουμε πολλούς καλούς υγειονομικούς και λίγο πολύ με γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θα ρωτήσω ο καθένας τον γιατρό του. Εγώ είμαι λίγο υπέρ στο να γίνει το εμβόλιο και έχω και συγγενικό μου πρόσωπο που είναι στο υγειονομικό κομμάτι. Το οποίο πριν τρεις μέρες έκανε το εμβόλιο, ναι. Δεν έπαθε τίποτα. Όχι, δόξα στον Θεό, είναι μια χαρά. Μιλήσαμε χθες. Η κοπέλα δουλεύει σε νοσοκομείο πάνω στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα. Και ήταν από τους πρώτους που εμβολιαστήκαν. Εγώ είμαι υπέρ μου του εμβολίου, το λέω φθαρσός, δηλαδή το λέω και το επαναλαμβάνω. Εγώ έτσι. Πάντα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστήμη και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Χωρίς εμβόλιο δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι οι άνθρωποι στα σπίτια μας. Έτσι λέω εγώ. Απλά θα αργήσουν πολύ να γίνουν εμβολιασμοί. Καλά, σίγουρα. Σε μέχρι τον Ιούνιο θα εμβολιαζόμαστε. Μας μίλησε ο κ. Βουδούρης, ήρθε προχθές εδώ και μας. Μιλήσαμε αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα. Μας είπε όλους τους τύπους των εμβολίων. Υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι που βλέπετε. Μας είπε λοιπόν ποιο είναι η τύπη των εμβολίων, πότε πρέπει να το κάνουμε, τι αν έχει παρενέργειες. Όσοι θέλετε μπορείτε να τρέξετε στο βιντεάκι και να δείτε λεπτομέρειες. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που δόθηκε, ίσως είναι και η καλύτερη, που ήχος, okay, ίσως είναι και η καλύτερη μέχρι τώρα της πορείας μου, πιστεύω. Δόθηκε την Κυριακή, στην πλάση της Ραφίνας, μπροστά στην ταβέρνα του Μαυρικάκη. Μου έκανε την τιμή η κυρία Τσεβά, η αντιδήμαρχος οικονομικών, που είναι υπεύθυνη για τα κοινωνικά παντοπολία, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τη Δημοτική Συγκοινωνία, τι άλλο είναι. Έχει τόσους τίτλους. Τόσους τίτλους. Νομίζω στο κημητήριο. Ναι, μπράβο. Μάλιστα είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα για τα κημητήρια. Μας αποκάλυψε ότι έχει ταφεί και κάποιος ο οποίος είχε βέβαια καρκίνο άνθρωπος, αλλά γράψανε γιατί από αυτό οι γιατροί γράφουν από τον αίτιο. Μπορεί να έχει καρκίνο και να πέθανε σε κάποιους μήνες, έτσι. Από αυτό πήγε. Δηλαδή ο κορονοϊός. Και έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά η κυρία Τσεβά πάνω στο θέμα κημητηρίου. Και ειδικά με το Πικέρμι, όπως μας ενημέρωσε, που να βρούνε χαρτιά, να βρούνε ποιος είναι σε ποιον. Το κημητήριο αυτό που είναι 80 τάφοι. Ναι, ναι. Είχαν έρθει μέχρι και σε ρήξη με τους συγγενείς ότι ποιος έχει ταφεί πού. Δηλαδή δεν υπήρχε χαρτιά. Δεν υπήρχαν χαρτιά. Ευγένεια, την άκουσες συνέντευξη. Πώς φάνηκε η κυρία Τσεβά.
Καλή, εντάξει, απάντησε σε όλα. Τη τρίμωξε βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν δεν του τρίμωξε. Αλλά το βλέπει και δεν θα έχει ενδιαφέρον. Σωστό, σωστό. Αλλά γενικά εντάξει, απάντησε νομίζω σε όλα. Ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Εμένα με πήραν πολύ και με συνεχάρισαν. Και για μένα και την κυρία Τσεβά, δηλαδή άρεσε όλου. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν δίστασε στιγμή να απαντήσει. Ναι, ναι, πραγματικά. Είναι μια δημοτικό σύμβουλο από το 2004 νομίζω ήταν. Δύο, τέσσερα, το δύο πριν είναι, που εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος και έχει στο ενεργητικό της μια σοβαρή δουλειά κάνει, σε όποιο πόστο και αν ήταν. Και είναι συνέχεια και στο Δημαρχείο πάρα πολλές ώρες, δηλαδή ασχολείται η γυναίκα. Αξίζει, δηλαδή αξίζει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είπαμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρώτη και σε... Ούτε 930 ακριβώς, ακριβώς. Μα όσες φορές φτάνει στο γραφείο της και μιλήσεις, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και τους άλλους, γιατί υπάρχουν αντιδήμαρχοι που κάνουν σοβαρή δουλειά. Σίγουρα. Από προσωπική τουλάχιστον άποψη μέσω του συλλόγου, ήταν ό,τι είπαμε έγινε. Από το συλλόγο ενότητα λες. Και στο συλλόγο την ενότητα και σε κάποιο θέμα που είχαμε με κάποια βλαστικά πρόβλητα στη γειτονιά που μένω. Τότε που ήταν αντιδήμαρχος Καθαριότητος λες. Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, όπως μας είπε και η ίδια, είναι μια θέση που σε θέλει 24 ώρες 24ωρο η αντιδημαρχία της Καθαριότητας. Και εμάς στο και... Μελιτέμι μας έχει πάντα εξυπηρετήσει. Και εδώ σε εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν είσαι τόσα πολλά χρόνια αντιδήμαρχος Καθαριότητος, από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λοιπόν. Άντως μπράβο της. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, βέβαια. Και την ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια. Και τη συνέντευξη που μου έδωσε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σημερινό νομίζω είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Από σήμερα λοιπόν έβγαλε μια ανάρτηση ο δήμαρχός μας, ο κύριος Μπουρνός. Τοποθετήθηκαν κάποιες νέες συσκευές, οι οποίες ταυτόχρονα γίνει και θερμομετρούν και απολυμάνουν. Και βγάζει αυτόματα χωρίς να αγγίξεις, βγάζει το αντισηπτικό για, να, ναι, για τα χέρια. Μπήκε στα σχολεία, δεν ξέρω σε όλα. Μπήκε σε όλα. Σχολεία, νομίζω, μπήκε σε σχολεία από ό,τι διαβάσαμε από ανάρτηση στο προσωπικό του στο Facebook, ναι. Προφίλ στο Facebook του κ. Μπουρνού. Μπήκε σε δημοτικά σχολεία και σε δημοτικά κτίρια. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Και μια κίνηση η οποία πιστεύω ότι είναι προς μίμηση και προς άλλους δήμους. Σίγουρα. Και γενικά ο Δήμος γραφεί ένας προπονητής. Είναι πρωτοπόροι. Ναι, ναι, όπως και με τα plexiglass, με όλα αυτά. Ναι. Και τα άλλα που θερμομετρούσαν. Ναι, βέβαια, στην είσοδο. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Θερμικές πύλες, όπως λέμε. Γενικά γίνεται, μια σοβαρή δουλειά από το Δήμο και μπράβο. Ναι, όντως, όντως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια αποκλειστική είδηση που σας έβγαλα χθες το βράδυ, που την έμαθα να μην ρωτάτε. Λοιπόν, το Λιμεναρχείο Ραφίνας μέσω της περιφερειακής ομάδας, υπάρχει μια ομάδα, ούτε εγώ τα γνώριζα, τώρα τα λεφτά τα έχω μάθει, λέγεται ΠΟΔΗΝ. Λοιπόν, ΠΟΔΗΝ τι σημαίνει, Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Ραφίνας. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, όπου και να χρειαστεί, δηλαδή είναι κάτι σαν αστυνομία, αλλά είναι του λιμενικού. Και υπάρχει και το κέντρο ειδικών αποστολών Ραφίνας, το ΚΕΑ Ραφίνας. Λοιπόν, συλλάβανε 5 αλλοδαπούς, από ό,τι έμαθα ήταν Πακιστανοί. Στο δύο τύπο νομίζω δεν ήταν η εθνικότητα, νομίζω δεν επιτρέπεται να γραφτεί. Βοήθησε και το κέντρο ειδικών αποστολών Πειραιά. Συνελήφθησαν νομίζω στα Πατήσια. Ψάξαν λοιπόν τα σπίτια τους, κατασχέσανε μια ποσότητα ειδικής κάνωνας. Κάποια στιλέτα, μαχαίρια κλπ. Χρήματα, κινητά. Και νεαροί άντρες αυτοί, δηλαδή δύο ήταν 19 χρονών, 29, 25, από 19 μέχρι 29 πολύ, ήταν. Πολύ νεαροί. Ήταν νέα παιδιά. Λοιπόν, ο κύριος Κατσούλης, ο λιμενάρχης μας, δείχνει πολύ καλά δείγματα, ενώ έχει αναλάβει πρόσφατα, δηλαδή είναι πολύ λίγων μηνών. Αλλά βέβαια προέρχεται από τον Πειραιά, που το Πειραιά είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Μετατέθηκε εδώ, προήχθη σε λιμενάρχη, είναι ο κεντρικός λιμενάρχης, Ραφίνας, που μην ξεχνάμε ότι το λιμεναρχείο Ραφίνας ελέγχει πάρα πολλές περιοχές. Φτάνει και μέχρι Μαραθώνα και μέχρι και Αρτέμιδα και Βαρδόνα και φτάνει μέχρι το Λαύριο. Μετά είναι το άλλο Λαύριο. Τώρα δυστυχώς με τα ναρκωτικά, οι αλλοδεπέ και αυτά έχουν. Βλέπεις κάθε μέρα να ακούμε και κάτι. Συμβάν, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι τελευταία είχε γίνει πάλι μια σύλληψη πάλι από το λιμεναρχείο της Ραφίνας. Με ένα 22χρονο που ήταν σταματήσαν. Αυτόν τον είχαν νομίζω για διαοδήγηση. Για διαοδήγηση. Το κάνανε σήμα, δεν σταμάτησε για να κάνουν ένα τυπικό έλεγχο. Δεν σταμάτησε και τελικά βρήκαν ότι δεν είχε και. Πάει, τα πάει καλά. Τα πάει καλά ο λιμενάρχης. Και εντάξει, δεν είναι ενός ανθρώπου δουλειά. Μιλάμε για πολύ κόσμο που εργάζεται στο λιμεναρχείο και στις ομάδες αυτές που είπαμε.
Είναι δηλαδή μια συλλογική δουλειά. Ομαδική. Ομαδική, βέβαια, δηλαδή. Βέβαια. Που όλοι έχουν το ρόλο τους. Απλώς ο λιμενάρχης είναι ο αρχηγός, έτσι, που τους κατευθύνει, που δίνει τις εντολές. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι εκτελεστικοί που λέμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Μαζί, μπράβο τους, είναι όλοι και ο Κυριακουλόπουλος ο Δημήτρης, ο πρώην λιμενάρχης που πλέον προήχθη. Ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και ο κύριος Κατσούλης βλέπω ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του. Και μπράβο, μπράβο στον Γιώργο τον Κατσούλη. Και στον Στέφανο Γερακάκη τον Πολυμενάρχη. Είναι όλα τα παιδιά και οι αξιωματικοί και οι γυναίκες και οι γυναίκες. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Και πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή του. Βέβαια, φυσικά. Όταν έχεις να κάνεις με ναρκωμανείς, με εμπόρους, γιατί κάποιοι. Εντάξει, κάποιες ποσότητες είναι μικρές. Κάποιες ποσότητες είναι μεγαλύτερες όμως. Κάποιοι είναι χρήστες, αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και έμποροι. Το κίνδυνο τη ζωή του. Μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Αυτά είναι τα γεγονότα. Θα βγούμε πάλι το Σάββατο. Κανονικά κάθε Σάββατο θα είμαστε, νομίζω. Ναι, κάθε Σάββατο 5 η ώρα. Στις 5 η ώρα. Απλώς τώρα και εμείς, ξέρετε, αγαπητοί μου, και τώρα βρίσκουμε τα πατήματά μας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν κάποιες καινούριες τεχνολογίες που δεν τις έχετε ξαναδεί. Εδώ ο Γιάννης μας τα μαθαίνει και τα. Μέσω του φίλου του Σπύρου. Ο Σπύρος ο Μαυρολέων μας έχει βοηθήσει απίστευτα. Τον έχουμε ζαλίσει τον άνθρωπο, τον έχουμε τρελάνει. Ο Σπύρος ο Μαυρολέων έχει το Eat Portal, που έχει και τα drone, έχει και τα που το γνωρίζετε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι το Σάββατο, στις 5 η ώρα. Θα βγούμε ζωντανά, Θεού θέλοντος, έτσι. Και καιρό επιτρέποντος. Και καλό σας βράδυ. Σας χαιρετούμε. Καλό σας βράδυ.